Σε τρομάζει είναι αυτό. Ηρέμησε. Θα τον αφήσουν και αυτόν όπως και τον άλλον. Το Σπυρό. Τον αφήσανε. Δυστυχώς. Έναν που έπρεπε να κλείσουν μέσα είναι αυτός. Τι λες ρε παπά. Ο Σπύρος είναι αθώος. Δεν φτάνει που όλοι τον κατηγορούνε. Αυτός θέλει για όλα. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά όπως και εγώ. Πάψε λοιπόν να τον υπερασπίζεσαι. Τι φταίει ο Σπύρος ρε παπά. Αν κάποιος φταίει σε αυτή την ιστορία είναι αυτός. Αυτός ο αλήτης που σας κοράιδευε και τις δύο. Κατέστρεψε ολόκληρη οικογένεια και εσύ παίρνεις το μέρος του. Δεν είσαι εντάξει παπά. Εσύ είσαι εντάξει. Δεν σε νοιάζει για τον ξαδερφό σου. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να μην κατηγορήσουν τον Σπύρο. Αυτό νομίζεις. Όλα τα άλλα εσύ τα έχεις γραμμένα. Πώς είμαι ανέστητη. Όλοι σας αγαπούσατε τη χαρά εκτός από μένα. Κανείς δεν λέει αυτό. Ναι, η θεία μου αυτό πιστεύει. Αν τη δεις πώς με κοιτάζει. Κοίτα Χριστίνα, περνάμε όλοι μια δύσκολη φάση. Σε λίγο θα ξεχαστούν όλα. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως πριν. Το αναγνωρίζετε. Ήταν της χαράς. Πού το βρήκατε αυτό? Στο σημείο που είχαν θάψει την κόρη σας. Θάψει? Ναι. Πριν μεταφέρουν το πτώμα στη θάλασσα, το είχαν θάψει στο βουνό. Εκεί το βρήκαμε αυτό. Μια στιγμή δεν καταλαβαίνω. Αυτό το κόσμο θα τη το κάναμε δώρο στα γενέθλιά τη. Δεν προλάβαμε όμως να τη το δώσουμε. Είναι ακόμα στο δωμάτιό τη. Κι όμως. Το βράδυ που εξαφανίστηκε το φορούσε. Αφού το έχουμε στο σπίτι. Δέστε και μόνο σας. Αποκλείεται να το αγόρασε μόνη της. Είναι πολύ ακριβό. Το είχε δει σε μια βιτρίνα. Ξέραμε πόσο το ήθελε και είπαμε με τη μητέρα της να το κάνουμε δώρο στα γενεθλιά της. Κάποιος άλλος σας προλάβει φαίνεται. Όχι, ποιος μπορεί να της έκανε ένα τόσο ακριβό δώρο. Αυτό με προβληματίζει και εμένα. Ο Σπύρος. Να το ρωτήσουμε. Το θεωρώ σχεδόν απίθανο για το πορτοφόλι του. Αν όμως δεν της το αγόρασε ο Σπύρος. Ίσως. Υπήρχε κάποιος άλλος άντρας στη ζωή της. Τι λέτε τώρα. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Μια υπόθεση κάνω. Σκέφτεται το λίγο. Ίσως αυτό το κόσμο μας βοηθήσει να βγάλουμε μια άκρη. Σταμάτα ρε μαμά, είπαμε, δεν πεινάω. Είσαι νηστικός από χθες το βράδυ. Άμα αρχίσεις να τρως, θα σου έρθει και η όρεξη. Κάτσε λίγο κάτω. Κάτσε λίγο. Αυτό που περνάς, μαμά, το καταλαβαίνω. Βλακιά μου που έφυγα έτσι. Ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει. Είχαμε κανονίσει να την πάω στα ΚΤΕΛ και αυτή... Δεν μιλήσετε στο τηλέφωνο. Την παίρνω και δεν το σηκώνει και μου την έχει βιδώσει. Αν δεν με θέλει, ας μου το πει. Δεν θα με τρελάνει. Μην αρχίσεις να φωνάζεις. Δεν καπνίζω συστηματικά μόνο όταν είμαι φορτωμένος. Δώσε μου και εμένα ένα. Άμα πρέπει να πας να τη βρεις, να πας. Μη φύγεις όμως έτσι ξανά από το σπίτι. Είπαμε, μαλακία. Να μιλήσεις στον μπαμπά σου. Αυτό θα το κανονίσει με τον αστυνόμο. Δεν φανταζόμουν πως με παρακολουθούσαν κιόλας. Ποιος το φανταζόταν? Σου υπόσχομαι πως δεν θα ξαναπεράσεις κάτι τέτοιο. Στο υπόσχομαι. Κι εγώ θα είμαι δίπλα σου, κοντά σου. Μη φοβάσαι. Έτσι σε θέλω. Έλα, σβήσε το τσιγάρο και φάει καμιά μπουκιά. Θα φάω κι εγώ μαζί σου. Δεν το πιστεύω. Μια ερώτηση θα σου κάνω μόνο. Καλά. Εκεί θα κολλήσουμε. 20 μέρες τώρα όλο ερωτήσεις κάνετε. Αυτό εδώ το έχεις ξαναδεί? Ναι. Το φοράγε η Χαρά εκείνο το βράδυ. Ωραία.
Άλλη μία. Εσύ τους το χάρισες. Σου φαίνομαι για τύπος που κάνει δώρα χρυσαφικά. Η χαρά έρχονταν μαζί μου επειδή με γούσταρε, όχι επειδή την πλήρωνα. Ήταν το κορίτσι μου. Μακριά το πας, Σπύρο. Εσύ δεν ξέρω πού το πας. Είπες ότι το φορούσε εκείνη τη νύχτα. Άρα το πρόσεξες. Δεν τη ρώτησες. Όχι, δεν τη ρώτησα. Θα με συλλάβετε και γι' αυτό. Κάποιος όμως πρέπει να της το χάρισε. Ωραία. Ψάξτε τον, βρέστε τον και αφήστε με. Αυτό κάνουμε, Σπύρο. Αν λοιπόν πάει το μυαλό σου σε κάποιον. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος. Αποκλείεται να του το έκανα δώρο οι γονείς της. Ρωτήσαμε. Το συγκεκριμένο δεν της το έκαναν δώρο οι γονείς της. Τι συμβαίνει με τη Χριστίνα? Τι συμβαίνει? Εσύ θα μου πεις. Γιατί τις κρατάς μούτρα? Δεν ξέρεις? Τι να ξέρω, έγινε κάτι, τσακωθήκατε? Τα έχει και αυτή με το Σπύρο. Ποιος σου το είπε σένα? Η ίδια. Όταν τη ρώτησα δεν μου το αρνήθηκε. Τι λες τώρα? Τελικά αυτός ο Σπύρος είναι πολύ κολόπεδο, ε! Και καλά έκοβε φλέβες για τη χαρά, έκλαιγε στην κηδεία. Κάτσε τώρα, γιατί τα έχω πάρει πολύ άσχημα. Και η ξαδέρφη σου? Αυτός τα έχει με τις δύο. Αυτή δεν το ξέρω ότι τα έχει με τη χαρά. Κάτι είχα καταλάβει ότι της άρεσε και αυτήν, αλλά δεν περίμενα αυτός ο μαλάκας. Κοίτα ρε το κολόπεδο. Και η ξαδέρφη σου δεν πάει πίσω. Τι σου φταίει ρε μαμά τώρα το κοριτσάκι, τι τα βάζεις μαζί της? Μη μου τη δικαιολογείς και εσύ τον πατέρα σου. Μαμά, η Χριστίνα είναι η οικογένειά μας. Μπορεί να έκανε μια μαλακία, δεν λέω. Αλλά εντάξει, δεν φταίει αυτή για ό,τι συνέβη. Όλοι φταίμε. Όχι εσύ, εμείς. Μαμά, μην αρχίζεις πάλι. Είπαμε, τέραμα οι τύψεις και ενοχές. Το Χριστινάκι δεν φταίει σε τίποτα. Μην τα βάζεις μαζί της, αφού ξέρω πώς την αγαπάς. Όταν πέθανε η μάνα της, δεν την ξεχώρισε από τα παιδιά. Και να συνεχίσεις έτσι. Κάντο για μένα. Σαν χάρη σου ζητάω. Ψάχνεις. Το κόσμο της χαράς δεν είναι εδώ. Το πήρε μικρή, την άφησα να το φοράει. Δηλαδή τώρα το φοράει η Σόνια? Δεν ξέρω, μπορεί να το άφησε εκεί. Μα τι σε έπιασε, το βρήκε και τη το έδωσα. Εκείνο το βράδυ η χαρά φορούσε ένα ίδιο με αυτό. Αποκλείεται, θα το είχα δει. Το είδα σε μια φωτογραφία της από το φεστιβάλ. Ολόιδιο. Πώς, πού το βρήκε? Δεν ξέρω. Ίσως να βρήκε χρήματα και να τα αγόρασε. 400 ευρώ, πού να βρήκε τόσα χρήματα? Τότε μπορεί να του τα αγόρασε κάποιο. Το βρήκανε στην αστυνομία και μου το δείξανε. Ποιος να τους το αγόρασε? Δεν ξέρω. Επικοινώνησες με τα κεντρικά? Ναι. Τι σου είπα? Εξετάζουν τα δείγματα του χώματος. Ως αύριο θα έχουμε αποτελέσματα. Ξαναπάρε και πιέσε τους. Με αυτό εδώ τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, θα δούμε. Έλα, πάμε τώρα. Αν σου δώρω κι εγώ, έχω 150 ευρώ. Αν μας έψω 100. Έλα, θα το κοπεδιάσουμε τη μέρα σου και θα δούμε. Πάμε τώρα, πάμε. Είχαμε έρθει 20 μέρες πριν με τον άντρα μου να πάρουμε ένα κολλιέ. Θυμάστε? Είχαμε δώσει μια προκαταβολή και ο άντρας μου ήρθε και το πήρε. Ναι, ναι, θυμάμαι, φυσικά. Από αυτά είχαμε φέρει μόνο 3 κομμάτια. Τώρα έχει μείνει μόνο αυτό. Ναι, το δεύτερο το πήραμε εμείς. Το τρίτο? Πωλήθηκε. Μήπως θυμάστε πότε? Σίγουρα πριν πάρετε εσείς το δεύτερο, λίγο μετά που τα φέραμε. 2 μήνες ίσως και λιγότερο. Μήπως μπορούμε να μάθουμε ποιος το αγόρασε? Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Παναγιώτη.
Με ζητήσατε? Ναι. Βρήκα ποιος έκανε δώρο το κόσμο στη χαρά. Δείτε αυτό. Και πώς ξέρουμε ότι είναι το ίδιο με αυτό που φοράγε η χαρά? Είχαν φέρει τρία κομμάτια. Το ένα είναι στη βιτρίνα, το άλλο το πήραμε εμείς. Άρα... Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτός ο άντρας έκανε ένα τόσο ακριβό δώρο στην κόρη σας? Βέβαια. Για ποιο λόγο, από πού και ως πού? Αύριο το πρωί θα το μάθουμε το λόγο. Λέτε να έχει κάποια σχέση με τη δολοφονία της? Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι είχε κάποια σχέση με την κόρη σας. Διαφορετική από αυτή που νομίζαμε μέχρι σήμερα. Πηγαίνετε σπίτι σας, κυρία Μάρκο. Αύριο το πρωί θα ξεκαθαριστούν όλα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό για τη χαρά. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο που μας φέρατε. Θα το κρατήσω. Όταν μάθετε κάτι να μου το πείτε. Πάμε σιγά σιγά. Είπες πρέπει να γυρίσεις στην ταβέρνα. Κάτσε λίγο, δεν βιάζω. Εγώ στα είπα όλα για τη Μαρία, εσύ γιατί δεν μου λες? Τι να σου πω? Για τον Σπύρο. Να σου πω, ξέρω πως κάτι έπαιζε μεταξύ σας. Τότε τι ρωτάς? Για να με στήσεις κι εσύ στον τοίχο? Ωραία έπαιζε, αντεβάρα. Δεν στα λέω για να σε στήσω στον τοίχο. Εντάξει, το ξέρω. Εξαιτίας μου γίναν όλα. Για μένα τσακωθήκανε και άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έφυγε. Αλλά αν θες να ξέρεις, εγώ αγαπούσα τον Σπύρο, όχι χαρά. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Αυτός είναι μαλάκας, εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Ούτε ο Σπύρος φταίει. Δεν φταίει που σας κοροϊδεύε και τους δυο? Πώς την είχε δει δηλαδή? Η χαρά μας κοροϊδεύε και τους δύο. Εκείνος την είχε πατήσει μαζί της και εκείνη τον είχε για ξεκάρφωμα. Ξεκάρφωμα, δηλαδή? Τίποτα, ξέχνα το. Κάτσε, τι ξεκάρφωμα. Σου είχε πει η χαρά? Τίποτα, λέμε, άκυρο. Μην μιλάς για τη χαρούλα, λες και ήταν καμία. Εντάξει, sorry. Τα έχω πάρει που τα βάζετε όλοι με το Σπύρο. Ξεκόλαρε εσύ με τον τύπο. Ακόμα και τώρα. Τώρα. Όλα τελειώσαν. Εκείνος τη χαρά ήθελε. Κι εγώ δεν είμαι η χαρά. Δεν ξέρω πώς να τον κάνω να σέρνεται πίσω μου. Χριστίνα. Κοίταξε με. Εδώ. Πες μου ότι θα ξεχάσεις όλη αυτή την ιστορία. Ό,τι έγινε, ό,τι είχατε, όλα. Όλα. Εσύ. Γιατί δεν μπορείς να ξεχάσεις ό,τι είχατε με τη Μαρία? Το ίδιο είναι. Όπως πονάς εσύ, πονάω κι εγώ. Και για τη χαρά και για τους γονείς σου. Και που δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω. Κοιμάσαι. Η μαμά. Μέσα, με τη Σόνια. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο. Τώρα ρε μπαμπά, είμαι χώμα. Λίγο να μιλήσουμε οι δυο μας. Να μιλήσουμε άλλη φορά. Από προχθές έχω να κλείσω μάτι. Εντάξει, πήγαινε, κοιμήσου. Καληνύχτα.